δεν ξέρω αν θυμόσαστε τον Rauschenberg, που είχε και εικόνες και φωτογραφίες και τα συνδύαζε με χρώμα, με κομμάτια χαρτιού σκισμένα, γιατί ήθελε να δείξει ότι η φωτογραφία έχει το ίδιο βάρος στο έργο, έχει την ίδια εκφραστικότητα με μία ποσότητα κόκκινη μπογιά ή ένα σκισμένο χαρτί, και ήθελε να τα φέρει σε μία ισορροπία. Θα ήταν μία ιδέα για σήμερα να σκεφτείτε το θέμα σας και να πάρετε χαρτί και να πλατσουρίσετε με μπογιά, γραμμές, σταγόνες, δεν ξέρω τι, και αφού στεγνώσει αυτό, να βρείτε φωτογραφίες που μπορείτε να συνδυάσετε με αυτά τα θέματα που σας είχα μιλήσει, δηλαδή αναμνήσεις, συναισθήματα, μεταφορές κλπ. Πώς συνδέονται με σχήματα και χρώματα. Έχει δύο όψεις. Ναι. Έχει εδώ που κάνει έτσι, ναι, και εδώ είναι σαν να είναι η πλάτη του. Ναι. Σαν να γυρίζει την πλάτη του. Με αυτές τις δύο πλευρές θα μπορούσες να παίξεις. Ναι. Να, εδώ ας πούμε, είναι αυτό, μετά το μαύρο και μετά πάλι αυτό. Δηλαδή, μπορείς το ένα να βάλεις πάνω στο άλλο για να έχεις βάθος. Κοίτα, θα τα κοιτάξεις, ναι, ναι, και μετά μπορείς να το ξαναλλάξεις. Η σκέψη ότι αυτό είναι, σου δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά πολλές φορές όχι, ναι, δεν βοηθάς τον εαυτό σου. Ναι, αν όμως λες, ωραία, μ' αρέσει έτσι, αλλά ας παίξω ακόμα λίγο, ας δοκιμάσω και αυτό, μπορείς να βρεις κάτι που συμπληρώνει. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Αρχίζει η φωτογραφία να επικοινωνεί με τα χρώματα και με τα σχήματα. Ξέρεις, δείχνει και η κίνηση. Αυτό τώρα αρχίζει και γίνεται ένα έργο μεικτών τεχνικών. Συναισθηματικά σε πιάνει πάρα πολύ. Μπορεί και να είναι και κάποια ανάμνηση. Μπορεί να είναι κάποιο όνειρο, δηλαδή είναι η ύλη που βγαίνει από την ψυχή μας. Είδες που δεν σου λέω πάντα ότι είναι ωραίο. Δεν θα το έκανα, γιατί έχει λεπτομέρειες. Οπότε θα σε βοηθήσει αν το... Thank you.